Επιστροφή στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, και όχι το Σάκη που βλέπετε να ακούγεται δίπλα μου, δεν είναι το Σάκη Κολυβά και θα ήθελε να είχε προέκταση μέχρι εκεί. Για ποιο πράγμα. Να καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό δύο αξιόλογες κυρίες από την Οργανωτική Επιτροπή της Αλφαβητο Παρελάσεως. Καλησπερίσουμε την κυρία Ζιζή Ζαχαριάδου, πρόεδρος της ομάδας Art Attack, αλλά και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής της Αλφαβητο Παρελάσεως, καθώς επίσης και την κυρία Αγγελική Μπίνου, όπου είναι μέλος αυτής της επιτροπής. Καλώς ορίσατε, είστε για πολύ όμορφο και καλό σκοπό. Θα έλεγα εγώ ότι είναι από τις λίγες εκδηλώσεις που περιμένουμε πώς και πώς, μικρή και μεγάλη. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα, η όρεξη και όλα όσα δημιουργείται, γιατί αφενός γίνονται με ιδιαίτερο μεράκι, αλλά και τα υλικά και η συμμετοχή είναι χαμηλή ως προς το κομμάτι του οικονομικού προϋπολογισμού της κάθε οικογένειας, που αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απαγορευτικό για καμία οικογένεια. Καλώς ορίσατε, κυρίες μου. Καλώς. Θα δώσω το λόγο στην Πρόεδρο να μας πει δύο λόγια για την παρέλαση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Σαββάτο 9 Μαρτίου, όπου μικροί και μεγάλοι πρέπει οπωσδήποτε, όπως λέει και το σποτάκι, να βάλετε το χαμόγελό σας, την καλή σας διάθεση και να κατεβείτε στην παρέλαση. Επίσης, μπορείτε να φορέσετε ένα δικό σας πολύχρωμο καπέλο και να γίνετε μέλος αυτής της παρέας, διότι το θέμα μας φέτος είναι τα πολύχρωμα και τρελά καπέλα. Έχουμε όπως αντίστοιχα αυτό που έχουμε εδώ δίπλα μας, το οποίο θα το δείξουμε σε λίγη ώρα στο κοντινό μας πλάνο. Είναι καπέλα τα οποία σε θέμα ζωγραφίστηκαν από τα παιδιά και ο Σύλλογος Art Attack προσπάθησε να τα πραγματοποιήσει όσο πιο κοντά γινόταν στο θέμα που ζωγράφισε το κάθε παιδί. Έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα, όπως καπέλο ταχυδακτηριού που δεν βγάζει βέβαια κουνελάκια, βγάζει άλλα πράγματα που έχουν φανταστεί τα παιδιά και οι γονείς. Έχουμε το καπέλο μπάλα, το καπέλο κουμπαράς λόγω κρίσης είναι και πολύ επίκαιρο. Και οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να έρθετε να δείτε, γιατί αξίζει τον κόπο και τον κόπο και των γονέων και των παιδιών που δημιουργούν αυτά τα καπέλα. Μάλιστα. Θα έρθουμε λοιπόν στις δημιουργίες. Θέλω να μου πείτε δύο λόγια για τον θεσμό, ο οποίος έχει καθιερωθεί εδώ και 8 χρόνια, θα πω. Ναι, είναι η 8η αλφαβητοπαρέλαση. Ξεκίνησε πάρα πολύ δειλά, με μικρή συμμετοχή παιδιών και γονιών φυσικά στην αρχή καθόλου. Όμως τώρα φτάσαμε να έχουμε πολύ μεγάλα γκρουπ φέτος, της τάξης των 70 και πάνω παιδιών, μέχρι και γκρουπ των 140 ατόμων έχουμε. Ποιοι συμμετέχουν σε αυτήν την παρέλαση? Σε αυτήν την παρέλαση συμμετέχουν όλα τα δημοτικά σχολεία της πόλης και τα νηπιαγωγεία τους σε ορισμένα από αυτά. Επίσης και οι γονείς οι οποίοι θέλουν να συνοδεύουν τα παιδιά τους, ντύνονται και αυτοί και συνοδεύουν μέσα από το δρόμο τα παιδιά. Τα παιδιά περιμένουν πώς και πώς. Τι σας μεταφέρουν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί? Είναι μια από τις σημαντικότερες ημέρες του έτους για τους μικρούς μας φίλους. Έτσι όπως έχει καθιερωθεί το πράγμα, ναι, και οι γονείς και τα παιδιά το περιμένουν. Όμως και οι επισκέπτες που έχουμε στην παρέλαση, και αυτοί περιμένουν να ακούσουν πότε θα είναι, τι ώρα, να μπορέσουν να έρθουν, να δουν. Είναι μια ευχάριστη νότα. Μουσική. Το κάθε σχολείο επιλέγει δική του, οπότε έχουμε και διάφορα τραγούδια κάθε φορά, δεν έχουμε τα ίδια. Mm-hmm. Είναι μια πολύ καλή εκδήλωση και η μοναδική, πιστεύω, με τέτοιο χαρακτήρα στην πόλη. Μάλιστα. Εφόσον επανέλθει ο κάμεραμάν μας στο στούντιο, που τόση ώρα με βλέπετε να κοιτάω δεξιά και αριστερά, για να δείξουμε τις λεπτομέρειες τώρα του καπέλου, να πούμε μια καλησπέρα στην Αγγελική και να ρωτήσω μέσω όρο για κάποιον γονέα. Ήταν δύσκολα τα πράγματα και το ξέρετε, το βιώνετε και εσείς το ακούτε. Πόσα χρήματα πρέπει να δώσει για να συμμετέχει στην Αλφαβητο Παρέλαση? Λοιπόν, εμείς αυτό το καπέλο που παρουσιάζουμε είναι το δεύτερο του Δημοτικού Σχολείου, mm-hmm. το οποίο όλο το κόστος μαζί με τη φόδρα που θα καλύψει το σώμα και θα είναι και πολύ ζεστά ντυμένα τα παιδιά, είναι 6 ευρώ. Είναι ένα φτηνό καπέλο. Και περίπου, εάν υπολογίσουμε και βάλουμε προσωπική δουλειά και κάνουμε με χαρτόνια και φτηνά υλικά, πάνω από 10 ευρώ δεν ξεπερνάει το κόστος η φορεσιά. Καμία ασφαλή. Καμία. Και ο σκοπός βέβαια αυτού ήταν να γίνεται έτσι, να δημιουργούν τα παιδιά, να συμβάλλουν οι γονείς και να μαθαίνουμε διάφορα πράγματα. Είστε οι καλλιτέχνες ουσιαστικά που μελεθήκατε τα ιδιαίτερα αυτά καπέλα? Ναι. Μάλιστα. Ναι. Οπότε θα ήθελα εδώ πέρα, σε ποια κάμερα θα μου πείτε, στην ένα ωραία. Καλώς όρθιες, Βαγγέλη. Λοιπόν, να δείξουμε κάποιες λεπτομέρειες, γιατί είναι έξυπνος και όμορφος τρόπος, προκειμένου αφενός να εμπνέουμε τα παιδιά μας και να είναι δημιουργικά, γιατί δεν πάμε απλά να αγοράσουμε μία στολή, αυτό την κατασκευάζουμε εμείς. Άρα έχει ιδιαίτερη σημασία και
ιδιαίτερη αξία μετά. Εφόσον μπορούμε να την κρατήσουμε, έτσι δεν είναι. Μετά. Δεν επιστρέφονται πουθενά. Όχι. Είναι... Καταστρέφονται συνήθως οι στολές. Όχι. Εγώ έχω κρατήσει από την πρώτη αλφαβητοπαρέλαση όλα τα. Ό,τι έχουμε κάνει. Λοιπόν, Αγγελική, μου υποσχέθηκε ένα καπέλο. Βεβαίως. Παιδί δεν έχω να συμμετέχω, μόνη μου δεν έρχομαι. Οπότε θέλω να μου πει καρέ-καρέ τι βλέπουμε εδώ. Καταρχήν, αυτά είναι τα πόδια τα οποία ναι. θα μπουν στο σημείο αυτό. Όπως ναι. στο λαιμό. Λαιμό. Θα μπει από κάτω μια λαχανή φόδρα, όπως είναι το χρώμα του καπέλου. Θα μπουν τα ποδαράκια, ναι. Mm-hmm. Και πάνω μπαίνει το καπέλο και φαίνεται εδώ σε αυτό το σημείο το πρόσωπο μπορείτε του παιδιού. Να κοιμάσετε. Αν θέλετε. Το δικό μου κεφάλι δεν ξέρω αν χωράει όμως. Χωράει. Χωράνε όλα τα κεφάλια. Ωραία. Ναι, έτσι επιμελημένο. Όπως έτσι. Ακριβώς. να το διασκεδάσουμε. Πολύ και να μην είμαι εκνευρισμένη όλη την ώρα με αυτά που συμβαίνουν από το στούντιο. Λοιπόν, βλέπουμε ότι με ένα απλό καλσόν, δύο ποδαράκια, τα οποία στην πράξη είναι χειροτεχνία. Όπου το κάθε παιδί Αγγελική μπορεί από μόνο του να... Βοηθάω και βοηθάμε με τους γονείς, βγάζουμε τα πατρών και τα παιδάκια μετά τα ζωγραφίζουν, τα κόβουν, τα συναρμολογούν. Όπως και το παπουτσάκι εδώ που θα φορέσουν τα αγοράκια για να τα κάνουμε τη χάρη. Εγώ έχω να κάνω μια παρατήρηση. Το καπέλο εδώ το βλέπω αγοράκι. Ναι. Τα πόδια γυναικεία. Ναι. Δεν ξέρω, σημαίνει κάτι αυτό. Όχι. Που το έβαλα εγώ, αν σημαίνει, δεν ξέρω. Η αλήθεια, εγώ βασίστηκα πάνω στη ζωγραφιά του παιδιού που το ζωγράφισε από το δεύτερο δημοτικό. Και να μπούμε στη λεπτομέρεια. Ναι. Το δοκίμασα. Αυτό ακριβώς από κάτω είναι. Ένα γκοφρέ χαρτί. Mm-hmm. Το οποίο το παίρνουμε όλα τα υλικά. Θα μας δείξετε κάποιος λίγο τα κοντινά πλάνα επιτέλους. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι από γκοφρέ χαρτί. Ναι. Το κάτω μέρος. Ναι. Το πάνω είναι... Το πάνω εγώ τώρα το έκανα ένα προσχέδιο ήταν αυτό του καπέλου. Mm-hmm. Το έκανα με ένα χαρτί απλό που... του μέτρου. Ναι. Και το έβαψα από πάνω με ένα λαχανή χρώμα. Αλλά μπορούμε να πάρουμε λαχανή χαρτόνι και να το κατασκευάσουμε κατευθείαν. Βλέπουμε εδώ ότι ο μικρός μας φίλος, να το σηκώσω και εδώ, έχει τις λεπτομέρειες όπως... είναι το παπιόν. Ναι, το παπιόν. Όπως ζωγραφίστηκε. Τα κορδάκια θα έχουν κάτι αντίστοιχο. Όλα, εκτός από το παπουτσάκι που θα φοράνε τα αγοράκια. Ναι. Βλέπουμε λεπτομέρειες στα δόντια, στα μάτια, στη μητούλα. Είναι πραγματικά όλα από χειροτεχνία, δηλαδή δεν είναι κάτι ακριβό. Ναι, και πάνω είναι πολύ δημιουργικό, είναι πάρα πολύ έξυπνο και πάρα πολύ όμορφο. Τα συγχαρητήριά μου σε εσάς. Πείτε μου λιγάκι, όπως είπε η κυρία Ζηζή, η πρόεδρος, τι άλλα καπέλα θα έχουμε, σε τι σχέδια. Θα πρέπει να σας πούμε ότι οι παρουσιαστές. Mm-hmm. Μάλλον να ξεκινήσουμε από το εξής, ότι τα παιδιά για αυτά τα καπέλα εργάστηκαν στην περσινή εκδήλωση που κάναμε στο πάρτι της αλφαβητοπαρέλασης. Ζωγράφισαν τα θέματα τους. Η μικρή που ζωγράφισε το πρώτο έργο, φέτος είναι στο γυμνάσιο. Λέγεται Γιανέστρα. Λοιπόν, επειδή όμως το καπέλο ήταν πραγματικά καταπληκτικό, παρουσίαζε ένα παγόνι, αποφασίσαμε να αντίσουμε την παρουσιάστρια της αλφαβητοπαρέλασης ως παγόνι. Θα ζωγραφίσουμε το. Ποια είναι η παρουσιάστρια της αλφαβητοπαρέλασης? Οι παρουσιαστές της αλφαβητοπαρέλασης είναι δύο δάσκαλοι. Mm-hmm. Οι οποίοι έχουν γραμμένα κείμενα και αναλόγως να με το καπέλο. Να πούμε και τα ονόματά τους. Είναι ο Απόστολος. Ο Απόστολος και η Βίκη. Ο Απόστολος και η Βίκη, μάλιστα. Είναι ο πρόεδρος των δασκάλων και η Βίκη είναι η παιγωγός η κοπέλα. Γιατί θα πρέπει να ξεσηκώσουν και τον κόσμο και είναι πιο ευχάριστο. Και ντύσαμε. Θα ντύσουμε την παρουσιάστρια με το καπέλο από το παγόνι και ρούχο από τη φορεσιά την ουρά του παγωνιού. Είναι χειροποίητη, τη ζωγραφίζει η Αγγελική και θα είναι έτοιμη το Σάββατο για να την παρουσιάσουμε. Όμως βασίζεται στο παραμύθι το παγόνι και ο κόρακας. Ο παρουσιαστής για να φορέσει και αυτό σε ένα τρελό καπέλο πρέπει κάτι να είναι. Θα το κάνει την κόρακα. Το παραμύθι, το παγόνι. Τόσο καλό τον άνθρωπο κόρακα θα τον κάνετε, την κοπέλα παγόνι, ωραίο. Τον άλλο τον άνθρωπο ναι, κάνετε. Είναι ένα παραμύθι που αν το διαβάσετε, αξίζει να το διαβάσουν τα παιδιά και να καταλάβουν τι πάντα του άντρε μα έχετε αδικημένου. Και στο γάμο η γυναίκα φοράει τα άσπρα, άντρε με τα μαύρα. Έτσι, ακλάζει και τα γόνια κάποια. Συμβολικά είναι. Είναι όμω ένα παραμύθι που ο κόρακα θα κλέψει και θα φοράει και αυτό ουρά παγωνιού. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό που έχουμε να τονίσουμε είναι ότι όλοι 9 η ώρα, 9 Μαρτίου, ανακατεβείτε στο κέντρο της Καβάλιας από όποιο σημείο της περιφέρειας κι αν είστε και έχετε και μικρά παιδάκια, να τα δείτε καρναβαλάκια και να κατεβείτε. 11.30 η ώρα είναι η εκδήλωση. Ναι. Θα περάσει η πομπή, να το πω εγώ, η παρέλαση θα γίνει. Στον κεντρικό δρόμο της Ομονίας, ναι. Στην Καβάλα. Θα κορυφωθεί, αν δεν κάνω λάθος, στην πλατεία. Κεντρική πλατεία. Ωραία.
Και σε ευχαριστώ που ήρθατε και μου δώσατε ιδέες για το τι θα ντυθούμε. Φέτος αποφάσισα μετά από πολλά χρόνια να καταρρύψω έτσι αυτό το άγχος και τη στεναχώρια και τη ντροπή που έχω κάνει το καρναβάλι. Έβαλα το καπέλο και αισθάνθηκα παιδί, πραγματικά Σάκη. Με χαλάρωσε. Εγώ κάθε χρόνο το θα μπορούσαμε να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο κάποιους ανθρώπους. Τι χρόνο, οι οποίοι είναι χορηγοί μας. Όχι. Όχι. Εκτός αν είναι ο Δήμος Καβάλας. ο Δήμος Καβάλας, εντάξει. Οι υπόλοιποι χορηγοί θα διαφημιστούν στην πράξη είτε από το κανάλι μας. Πότε θα προβληθεί η Σάκη? Δεν το έχω σημειώσει. Ντροπή. Ξέρει κάποιος να με ειδοποιήσει? Το Σαββάτο στις 3.30. Μάλιστα, Σαββάτο στις 3.30 ώρα. Την ώρα δεν θυμόμαι. Μπορείτε να δείτε την αλφιτοπαρέλαση και να δείτε τα μικρά παιδιά σας, τους φίλους και όλα. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Και να πούμε, ευχαριστούμε που μας γεμίσατε το στούντιο γεμάτο χρώμα και κέφι. Είναι μια δράση που είναι συνυφασμένη με την παράδοση των Ελλήνων. Έτσι, δεν θα κάνουμε τώρα ιστορική αναδρομή από πότε κτλ. Γιατί θα πούμε για πράγματα που πονάνε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι δεμένο με την παράδοσή μας, είναι μέσα στο DNA των Ελλήνων και είναι όλα αυτά κάτι ευχάριστο. Αγγελική, στο τέλος παρελάσσω το χεράκι αυτό, είναι νομίζω και στο κατάλληλο σημείο το πλάρο που το βάλατε. Θα μου το δώσετε έτσι ώστε όταν ο Κολυβάς λέει κάτι το οποίο με κνεύει, τσακ θα μου το στέλνει. Τι να κάνει αυτό, δεν κάνει τίποτα. Πίστεψε, μου κάνει. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σεκίδη, για να πάρουμε και το σοβαρό μας ύφος, αμέσως τώρα δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Κομνηνό. Μείνετε στο Σέντερ.